Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή πολιτών η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία Ηπείρου και Βορείου Ιωνίου στο κέντρο υγεία στο παλιό νοσοκομείο Άρτα το πρωί τη Πέμπτη. Η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγάλη η αίμα, αλλά εντυπωσίασε τα μέλη τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία που αρκετοί θέλησαν να γίνουν και δότε μυελού των οστών. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προσφέρει σημαντικά στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Ενημερώνει τον πληθυσμό για τη διατήρηση καλής υγείας, καταγράφει τις ασθένειες που εμφανίζονται και τους παράγοντες κινδύνου. Αντιμετωπίζει πρωτογενώς τις συνέπειές τους και συγκροτεί σχέδιο για την αποφυγή εμφάνισή τους. Με λίγα λόγια, συγκροτεί το πλαίσιο πρόληψης και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ουσιαστικά δηλαδή αφορά στην άσκηση ιατρικής πράξης όχι μόνο πριν ο ασθενής οδηγηθεί στην εισαγωγή σε νοσοκομειακή μονάδα, αλλά και για να μην χρειαστεί να νοσηλευτεί. Στη δράση παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Λεωνίδας Βιτοράτος. Δεν είναι μια ευχάριστη πρωτοβουλία, η οποία αναδεικνύει τον εθελοντισμό που είναι πολύ χρήσιμο στις μέρες μας. Ξέρετε ότι οι ανάγκες αίμα, αλλά και σε εθελοντές για δότες μυελού των οστών είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να γίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Μια πρωτοβουλία που την ανέλαβε και το τοπικό σωματείο εδώ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ηπείρου και Βορείου Ιωνίου. Είναι εξαιρετική, τους συγχαίρουμε. Χρειάζονται να γίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε να ευαισθητοποιείται ο κόσμος και η υγιεινή γνώμη και συνεχώς να τους ενθυμίζουμε την ανάγκη το να γίνονται εθελοντές στις μέρες μας. Υπήρχε συμμετοχή σήμερα? Αρκετοί από ό,τι με ενημέρωσαν εδώ. Εγώ ήρθα ειδικά για αυτή την περίπτωση από την Αθήνα, γιατί πρέπει να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και σαν χώρος, γιατί είμαστε λειτουργοί πάνω απ' όλα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οι συνάδελφοι που εργάζονται και στο κέντρο υγείας και στα υπόλοιπα κέντρα υγείας είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε και την αναγκαιότητα λειτουργίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που προάγει πρόληψη, που προάγει πάρα πολλά πράγματα και μπορούμε, αν θέλετε, να αναβαθμίσουμε το ρόλο των κέντρων υγείας, το οποίο στα τελευταία χρόνια έχει υποστεί μια ταλαιπωρία μεγάλη. Θεωρείτε ότι μπορούν να λυθούν? Ναι, αν υπάρχει πολιτική βούληση, ακούστε, όταν υπάρχει πολιτική βούληση γίνονται. Το ζήτημα είναι ότι στην Ελλάδα να υπάρχει μια συνέχεια όταν χτίζουμε. Δηλαδή να μην έχετε ο ένας και γκρεμίζει ό,τι έχει χτίσει ο προηγούμενος. Εμείς ως εργαζόμενοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι ελλείψεις, πώς μπορούν να διορθωθούν, όπου έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Είναι πετυχημένες, πραγματικά πετυχημένες. Έχουμε δηλαδή εισηγηθεί όταν γίνανε αποδεκτές οι προτάσεις μας, υλοποιήθηκαν σχέδια τα οποία ήταν πραγματικά εξαιρετικά και μάλιστα αναβαθμίσαν ένα σημαντικό κομμάτι τα κέντρα υγείας. Ένα τέτοιο είναι η λειτουργία των κεντρικών διagnostικών εργαστηρίων. Στην Ήπειρο έχετε εδώ ένα κεντρικό διagnostικό εργαστήριο και στην Πάτρα, η έκτη οικονομική περιφέρεια, το οποίο εξυπηρετεί όσον αφορά τις ειδικές εξετάσεις σε πολύ χαμηλό κόστος όλη την υγειονομική περιφέρεια, που σημειωτό είναι και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Και η πιο δύσκολη, έχει 16 νομούς η υγειονομική περιφέρεια, η έκτη. Όλος ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, δεν ξέρουμε πότε μπορούμε να χρειαστούμε και εμείς οι ίδιοι να έχουμε ανάγκη από αυτό το οποίο δίνουμε, δηλαδή που είμαστε εθελοντές. Δεν ξέρουμε πότε θα χρειαστεί, θα έχει κάποιο δικό μας άνθρωπο, θα χρειαστεί αυτή την αναγκή, είτε για μυελό των οστών, είτε για αίμα. Άρα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και θα πρέπει αυτά να γίνονται τακτικότερα, γιατί έχουμε ανάγκη και να μην φτάνουμε στο σημείο να ακούμε χρειάζεται αίμα επιγόντως στο νοσοκομείο, ειδικά του καλοκαιρινού μήνε ή ειδικά κάποιε περιόδου. Θέλω να τονίσω την Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας που είναι κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου. Και πέρσι, επειδή η μέρα η Παγκόσμια Επισκεπτριών Υγείας γιορτάζεται κάθε φορά στις 17 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, θέμα είχαμε την εθελοντική αιμοδοσία που στο Ιμπρέβεζα μαζί με την πρώτη μονάδα, το ΤΟΜΗ, κάναμε δράσεις στο νομό μας πάνω σε αυτό το κομμάτι της αιμοδοσίας για να ευαισθητοποιήσουμε τόσο το μαθητικό πληθυσμό όσο και το ευρύτερο κενό. Η δράση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Συλλόγου των Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ηπείρου Κέρκυρας Λευκάδας, με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας αλλά και με το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Το μήνυμα της δράσης προς όλους ήταν το εξής: ότι ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στον αγώνα ζωής μικρών ασθενών με το να γίνει εθελοντής αιμοδότης και εθελοντής δότης του μυελού των οστών.